είναι εύκολο να παραλείψει κανείς, να σχολιάσω αυτήν την εικόνα. Μια εικόνα που ουσιαστικά τι θέλει τώρα να μας πει ο ποιητής, ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία δεν ασχολείται με τις ποινικές αυτές υποθέσεις, διερεύνηση σκανδάλων και δεχόμενων ευθυνών πρώην υπουργών. Ποιος τώρα να μας τα πει αυτά, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, που ανάμεσα στα άλλα, ένα κορυφαίο ατόπιμα το οποίο έχει διαπράξει όλη αυτή την περίοδο είναι ότι έβγαζε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Προανακριτικής Επιτροπής και έκανε δηλώσεις, επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη για την πορεία της Προανακριτικής Επιτροπής και τις καταθέσεις, τις κατά τα άλλα απόρριτες καταθέσεις που η Προανακριτική λάμβανε από τους μάρτυρες που ήρθαν. Τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μερικές επισημάνσεις θέλω να κάνω, εκμεταλλευόμενος το πλεονέκτημα να έχω τώρα τη δυνατότητα να μιλώ και εγώ μετά τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν υπάρχει λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καμία αμφιβολία ότι και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η σημερινή σας πρόταση είναι επίσημη ομολογία συντριβή σας. Διότι εάν είχε τεκμηριωθεί η ύπαρξη σκευωρίας στην υπόθεση Νοβάρτης, θα είχε τεκμηριωθεί και η ύπαρξη ενός του αρχισκευωρού, του Ρασπούτιν. Οπότε δεν θα είχατε καμιά ανάγκη ούτε για διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ούτε για περαιτέρω εξετάσεις μαρτύρων, ούτε για καθυστερήσεις. Και για να μην παίζετε και αυτά τα γνωστά χαμηλού επίπεδου, κατά τη γνώμη μου, επικοινωνιακά παιχνίδια, κόψτε αυτή την ερώτηση, ερευνήστε όσο θέλετε και όσα θέλετε. Και για τον Παπαγγελόπουλο και για τη μάνα του και για τον πατέρα του και για όλους όσοι εσείς νομίζετε ότι πρέπει να διερευνηθούν, μπας και κάτι στο τέλος σας προκύψει. Τώρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και επειδή έχει η αλήθεια είναι όντως μετά από τόσους μήνες αναπτυχθεί και μια οικειότητα μεταξύ των μελών της Προανακριτικής Επιτροπής, ειλικρινά θα το πω, πάρα πολύ ειλικρινά, εάν ήσασταν μια άλλη πολιτική δύναμη, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, και δεν αναφέρομαι ατομικά σε καθέναν ξεχωριστά, αναφέρομαι ως πολιτική δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά σας το λέω, θα έπρεπε να ντρέπεστε μετά την ομιλία που έκανε ο Παπαγγελόπουλος από αυτό το βήμα. Και βεβαίως, μαζί με εσάς, μην φύγετε κύριε Πλεύρη, γιατί θα σας απευθυνθώ, θα πρέπει να ντρέπονται και όλοι αυτοί που έχουν κάνει δημόσια καριέρα στο όνομα υπεράσπισης των αρχών του κράτους δικαίου, καθηγητές πανεπιστημίου, δίθεν διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν βγάλει άχνα, έχουν πιει το αμύλιτο νερό για όλα αυτά τα φοβερά και τα τρομερά ανοσιοργήματα που έχουν συντελεστεί σε αυτή την υπόθεση. Αναφέρθηκαν προηγούμενοι συνάδελφοι, απέφυγε ο κ. Παπαγγελόπουλος και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε σε αυτή τη φάση, να μην μείνει στα θέματα της τυπικής ακυρότητας που προφανώς προκύπτει από τη χρήση απόρριτου υλικού. Εγώ δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα πάω στο ανήθικο της υπόθεσης. Και ξέρετε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πού εδράζεται το ανήθικο αυτό που κάνατε, όχι με τη χρήση απόρριτων πρακτικών της προανακριτικής, αλλά με τη χρήση την αποσπασματική στοιχείων που προέκυψαν μέσα στην προανακριτική. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Είπε ο κύριος Πλεύρης εδώ στην ομιλία του την αρχική, μην αφήνοντας όρθιο κανένα οτιδήποτε σχετικό με την νομιμότητα και την τυπικότητα τέτοιων διαδικασιών. Είπε, λέει, ότι η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Ξένη Δημητρίου, ήρθε και κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή ότι ναι, της είχε πει ο κύριος Αγγελής ότι ο Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος. Το είπε ο κύριος Πλεύρης εδώ, δεν το λέω εγώ. Ρωτώ όμως ευθέως και προκαλώ τον κύριο Πλεύρη ενώπιον της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Λαού. Η κυρία Ξένη Δημητρίου εκεί έβαλε την τελεία, κύριε Πλεύρη? Ή εσείς που αποκαλύψατε αυτό το σημείο της κατάθεσής της, έχετε ηθική και πολιτική υποχρέωση, για να μην σας πω και νομική υποχρέωση, να πείτε αν υπήρχε τελεία ή όχι τελεία, αλλά ακόμα και τι άλλο προσέθεσε η κυρία Δημητρίου. Σας δίνω το λόγο και πείτε τώρα τι είπε η κυρία Δημητρίου. Τώρα σας δίνω το λόγο.
θα διαβάσετε ακριβώς το σύνολο της φράσης της πρώην εισαγγελέως. Συνεχίστε, κύριε Αναγκούση. Που εσείς είπατε ότι απλώς είπε στην προανακριτική, είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι ναι, ήρθε ο Αγγελής και μου είπε ότι η Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος. Τι άλλο είπε η Δημητρίου, κύριε Πλεύρη? Τώρα, περιμένω. Τώρα, δώστε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση. Όχι. Να αναγκαστεί τώρα να πει όλη την αλήθεια. Ναι, ναι, τώρα, περιμένω. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, αφού το θέλει ο κύριος Πλεύρης. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ από εκεί. Σας παρακαλώ από εκεί. Αυτό το οποίο αυτό που είπε η ξένη Δημητρίου στην Επιτροπή, αφού σπάσατε το απόρριτο, θα πάρετε όλη την ευθύνη να το πείτε ολόκληρο. Ακούστε με. Ό,τι θέλετε διαβάστε. Εγώ είπα το εξής, ότι όταν παρετήθηκε... Εσείς είπατε τι είπε η Δημητρίου. Πείτε τι είπε η Δημητρίου, ολόκληρο. Ακούστε. Όταν παρετήθηκε ο κύριος Αγγελής, που όλοι εδώ πέρα λέγατε δεν είπε ποτέ τον Παπαγγελόπουλο, στην παρέτησή του λέει στην κυρία Δημητρίου, πίσω από το δημοσίευμα της Δημοκρατίας είναι ο Παπαγγελόπουλος, αυτό είπε, και του λέει τι λες παιδί μου, τι είναι αυτά που μου λες, και λέει, το επόμενο τι είναι αυτά που μου λες και το άλλο, μην το κρύβεις και το άλλο. Μα συνέχισε, πες το. Κύριε Λάπα. Όλο σας το λέω. Πείτε, διαβάστε το. Όχι, δεν διαβάζω. Εγώ δεν σπάω το απόρριτο. Εσύ θα το σπάς μέχρι τέλους. Θα το ψήσεις, κύριε Πλεύρη, όλο το ποτήρι μέχρι τέλους. Τι άλλο είπε? Σας παρακαλώ. Τι άλλο ρώτησε η Δημητρίου τον Αγγελή? Τι άλλο, τι είναι το. Τι άλλο, συνέχισε την πρόταση. Γιατί δεν τη διαβάζεις? Σε αυτό που λέτε δεν έχει. Όχι, σε αυτό που λέω έχει και το ξέρεις πολύ καλά. Τι έχει, πείτε το άμα είναι. Εγώ σας λέω, λοιπόν, είπε το όνομα Παπαγγελόπουλο. Κύριε Πλεύρη, έχετε να πείτε κάτι άλλο. Κύριε Πλεύρη. Είπατε ότι είπε το όνομα Παπαγγελόπουλος και αποκρύψατε τι τον ρώτησε η Δημητρίου. Τι τον ρώτησε? Τι τον ρώτησε η Δημητρίου? Κύριε Αγκούση. Αν έχει τι, για αυτό που λες. Πες το τώρα. Κύριε Αγκούση, ζητήσατε κάτι, αυτό είπε. Κύριε Πλεύρη. Φέρε μου στοιχεία, εννοείται αυτό. Αυτό πες το ολόκληρο. Όχι διάλογο, σας παρακαλώ. Έχεις αποδείξεις τον ρώτησε όπως λέτε τώρα. Και τι λέει ο Αγγελής? Δεν έχω. Και τι κάνει μετά ο Αγγελής? Και τι κάνει μετά ο Αγγελής? Παίρνει, λέει, πίσω όλη την καταγγελία που είχε κάνει. Αυτή είναι η αξιοπιστία τους. Κύριε Πρόεδρε, όχι. Παραπεί, κύριε Ραγκούση, κύριε Ραγκούση. Είπε όχι τώρα, είπε. Φέρτε αποδείξεις και τι έκανε ο Αγγελής, κύριε συνάδελφε, στις 21 Δευτέρου. Σας παρακαλώ, τώρα δεν ακούγεται κανένας. Κατέθεσε. Δεν ακούγεται, όχι. Κύριε Πλεύρη, κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με διακόψατε. Κύριε Μαρκόπουλε, 10 δε δουλειά εσείς. 10. Εγώ είμαι εδώ. Ωραία, 10. Θα σας δώσω ένα λεπτό μετά. Ούτε ένα λεπτό, 10 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ πολύ και τελειώνετε με αυτό. Και από εκεί δεν μιλάτε. Κατέθεσε 21 Δευτέρα την αναφορά του που λέει τι έκανε ο Ρασπούτιν. Και αυτή η αναφορά μέχρι τις 12 έκτου ήταν στο σιρτάρι. Εσείς τώρα και πότε άνοιξε μετά το δημοσίευμα του πρώτου τέρατος. Να η αποδείξη, κύριε Ραγκούση. Να η αποδείξη. Εσείς τώρα... Δεν γελάτε τώρα, κύριε Κυσίριζα. Τώρα πιστεύω... Κύριε Πλεύρη, κύριε Πλεύρη, τελειώσατε. Κύριε Ραγκούση, συνεχίστε. Εσάς τώρα, κύριε Μαρκόπουλε. Συνεχίστε, εσάς τώρα, κύριε Πλεύρη, σας περνάει από το μυαλό ότι μπορείτε να το σώσετε όλο αυτό που κάνατε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που έγινε πριν από λίγο απέδειξε με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της πολιτικής και της δικής σας ανηθικότητας. Ό,τι είχατε να πείτε, είπατε σε 18 λεπτά. Διότι όχι μόνο έχετε χρησιμοποιήσει απόρριτο υλικό, αλλά το έχετε διαστρεβλώσει, γιατί το έχετε χρησιμοποιήσει αποσπασματικά, αναγκαστικά πριν από λίγο παρακαλώ. Να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά. Στο Προεδρείο απευθύνεστε. Κύριε Ραγκούση, τελείωσε ο διάλογος. Ναι, όντως, μου ζητήσατε μία χάρη, σας την έκανα, αλλά το παραξηλώσαμε. Τώρα, επειδή ο κύριος Παπαγγελόπουλος είπε πάρα πολλά για τους 5 μάρτυρες στους οποίους επικαλείστε στην πρόταση, Δεν θα χρειαστεί να πω κι εγώ κάτι παραπάνω, αν και θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία πολύ σημαντικότερα από αυτά που ανέφερε για ορισμένους από τους μάρτυρες. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό προς το παρόν. Θα αναφερθώ όμως, γιατί συνεχίζεται και αυτή την με μεγάλη ένταση και με μεγάλη έμφαση, αυτή τη συζήτηση για το ραντεβού διακανονισμού και συμφωνίας που έγινε μετά από, μας είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στο γραφείο του κύριου Παπά μεταξύ της γνωστής σύνθεσης Μιονής και Παπαγγελόπουλος. Και ακούω τώρα τους συναδέλφους να λένε, είναι δουλειά, λέει, του Υπουργού να παρεμβαίνει, είναι δουλειά του
του Υπουργού να μεσολαβεί, να υπάρχουν, να προκύψουν διακανονισμοί και ούτω καθεξής. Δεν μου λέτε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλά, ας πούμε ότι δεν είναι δουλειά του Υπουργού. Δουλειά του Πρωθυπουργού είναι. Δουλειά του Αντώνη Σαμαρά να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα λίγα χρόνια πριν. Και ευχόμαστε να τα έχει κάνει και να το πει δημοσίως μετά από παρέμβαση Νετανιάχου και όχι μετά από παρέμβαση άλλων εξωθεσμικών κέντρων. Εάν λοιπόν δεν είναι δουλειά Υπουργού, τότε δεν είναι και δουλειά Πρωθυπουργού. Είναι δε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσατε στην προανακριτική τόσο αξιόπιστος που όταν σας είπαμε, αφού είσαστε τόσο κυμπάριδες και αφού τίποτα δεν φοβάστε, φέρτε το Σαμαρά να καταθέσει. Φέρτε το Σαμαρά να καταθέσει για το Μιονί που είπε ότι έκανε μαζί του και μετά από δική του παρέμβαση διακανονισμό με το Φιλιππάκη. 3 χρόνια πριν. Υπάρχει, τώρα μισό λεπτό, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, δεν ακούγεστε, οπότε συγγνώμη. Κύριε Μαρκόπουλε, λοιπόν, σας παρακαλώ. Υπάρχει κύριε Μαρκόπουλε. Κάτι σημαντικότερο, υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Κύριε Μαρκόπουλε. Υπάρχει κάτι σημαντικότερο και από, κατά τη γνώμη μου, όπως άκουσα και τη σημερινή συζήτηση, έχω και εγώ τώρα ζήσει 8 μήνες στην Προανακριτική Επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους που περιλαμβάνω και εσάς. Λοιπόν, κάτι σημαντικότερο πια και από τον Παπαγγελόπουλο και από τον Νοβάρτης στην Ελλάδα. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι ούτε η αθωότητα που για μας είναι δεδομένη του Παπαγγελόπουλου, ούτε το αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι στην Νοβάρτης που επίσης για μας είναι δεδομένο και έχει τεκμηριωθεί μέσα στην Επιτροπή. Αυτό που διακυβεύεται, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, ποια είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Δηλαδή, σε τέτοιο σημείο που σκεφτόμουν, ειλικρινά σας το λέω και σας το εξομολογούμε, ότι εμείς λέμε, μας ακούτε πολλές φορές, το έχει πει πολλές φορές και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πάτε να δημιουργήσετε ένα ορμπανικού τύπου κράτος στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι όπως το πάτε, οι Ούγγροι προοδευτικοί σε λίγο θα λένε ακριβώς το ίδιο. Ότι πάτε στους δικούς τους, του Όρμπαν, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, θα λένε ότι πάτε στην Ουγγαρία, θα τους καταγγέλουν να μητσοτακικοποιήσετε το Ουγγρικό κράτος με αυτά που κάνετε. Γιατί ειλικρινά δεν υπάρχει θεσμική και νομική αθλειότητα που να μην έχετε διαπράξει σε αυτή την υπόθεση της Νοβάρτης. Τους προστατευόμενους τα ακούσατε από τους συναδέλφους, τους εισαγγελείς. Σας κατήγγειλαν ένα σωρό μάρτυρες, τα ακούσατε και εδώ. Είναι πρωτοφανείς οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί στους εισαγγελείς. Μιλάτε για σκευωρία για την Νοβάρτη στην ώρα που το σκάνδαλο έχει τεκμηριωθεί. Το σκάνδαλο έχει τεκμηριωθεί μόνο για 40 φάρμακα. Οι υπερτιμολογήσεις που διαπιστώθηκαν, διαπιστώθηκε και αποδείχθηκε, τεκμηριώθηκε ότι κόστησαν 65 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Μιλάτε για σκευωρία και τώρα θέλετε να κάνετε και διεύρυνση του κατηγορητηρίου, όταν μιλώντας για σκευωρία στην πραγματικότητα ξέρετε τι άλλο πέραν των υπολείπων κάνετε. Συνδράμετε την προσπάθεια της Νοβάρτης και έχετε συλλογική και ατομική ευθύνη για αυτό που θα σας πω τώρα, μια μέρα να επικαλεστεί τα λόγια σας για να αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο για τη ζημιά που έχει προκαλέσει. Γιατί η θεωρία περί σκευωρίας είναι το καλύτερο χαρτί για την Νοβάρτης για να μην πληρώσει αποζημιώσεις στον ελληνικό λαό. Και το χαρτί αυτό εσείς τους το έχετε προσφέρει. Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, διακόπτε συνέχεια, σας παρακαλώ συντάξει. Μην με αναγκάσετε να προχωρήσω. Βέβαια, και βέβαια. Μία, δύο, τρεις. Και βέβαια. Φτάνει. Και βέβαια. Είναι χωρίς αμφιβολία δεδομένο ότι με όσα κάνετε σήμερα και τις τελευταίες μέρες ξεπεράσατε όλα τα όρια της θεσμικής και νομικής αθλειότητας. Τι εννοώ συγκεκριμένα. Εν μέσω πανδημίας συγκαλέσατε την Προανακριτική Επιτροπή. Εν μέσω πανδημίας καταθέσατε αυτή την πρόταση για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Όταν γνωρίζατε ότι ολομέλεια υποχρεωτικά θα συγκαλείτο με 80% αποκλεισμένους βουλευτές. Και παρόλα αυτά προχωρήσατε. Και ήρθε ο Παπαγγελόπουλος εδώ και μίλησε όχι σε κράτος δικαίου ελληνικό, αλλά σε μπανανία. Μίλησε για την αθότητά του σε ένα κοινοβούλιο που είναι αποκλεισμένο για να έχουν τη δυνατότητα να το ακούσουν το 80% των βουλευτών που αύριο θα ψηφίσουν γι' αυτό.
Και αυτά τα κάνατε εν γνώση σας ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς λόγω της πανδημίας. Και όμως το κάνατε. Γιατί? Γιατί ο Πρωθυπουργός που κατά τα άλλα σήμερα απουσιάζει ήθελε να ξεμπερδεύει με τον Παπαγγελόπουλο. Γιατί προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών. Δηλαδή μπροστά στα πολιτικά σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη το κράτος δικαίου είναι ένα σκουπίδι. Η ευνομούμενη ελληνική πολιτεία και το ελληνικό κοινοβούλιο, η αθωότητα και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων είναι ένα σκουπίδι μπροστά στα πολιτικά του σχέδια. Σκέφτεται το κεφάλι τώρα. Γιατί ξέρετε όσο και εμείς. Προκαλείτε, σας παρακαλώ. Ξέρετε όσο και εμείς ότι τίποτα δεν σας υποχρεώνει να τα κάνετε όλα αυτά τώρα. Γιατί δεν τα κάνετε το φθινόπωρο? Γιατί? Γιατί υπάρχει κάποιος που ηγείται όλων εσάς που θέλει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Ο οποίος, εγώ θα ομολογήσω, ότι σας έχει προσφέρει πολλά. Σας τα έχει προσφέρει όλα. Τα έχετε όλα με το μέρος σας. Έχετε την πλειοψηφία. Έχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε το χρήμα. Έχετε τους επίορκους. Έχετε τη δύναμη της εξουσίας. Δεν έχετε όμως την αλήθεια με το μέρος σας. Ένα πράγμα σας λείπει. Και δεν θα μπορέσει ποτέ να σας το δώσει για αυτή ειδικά την υπόθεση, για το σκάνδαλο να βάρει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα σας δώσει ποτέ με το μέρος σας την αλήθεια. Και ξέρετε τι λένε οι Κινέζοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν μια παροιμία και λένε, όταν λέει έχεις την αλήθεια με το μέρος σου, έχεις το ένα. Αν έχεις και την πλειοψηφία, παίρνεις και ένα μηδενικό και το ένα γίνεται δέκα. Αν λέει έχεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί σου, παίρνεις άλλο ένα μηδενικό και το δέκα γίνεται εκατό. Και αν έχεις και τους επίορκους και την εξουσία και το χρήμα, παίρνεις και άλλα μηδενικά και φτάνεις στο ένα εκατομμύριο. Αλλά όταν θα χάσεις το ένα, λένε οι Κινέζοι, όλα τα άλλα που θα σου μείνουν στα χέρια θα είναι μηδενικά. Με αυτά θα μείνετε.